Την Κυριακή, στις 14 Αυγούστου, την Δράμα επισκέφθηκε η χρυσή πρωταθλήτρια του τριπλού στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, Βούλα Παπαχρήστου, προκειμένου να κάνει πράξη την υπόσχεσή της να αφιερώσει το χρυσό μετάλλιο των αγώνων του 2018 στην εικόνα της Παναγίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Χρυσοστόμου Δράμας. Η Βούλα Παπαχρήστου έφτασε οδικό στην Δράμα από την Αθήνα και αφού παρακολούθησε το πρωί της Κυριακής την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό, στη συνέχεια προέβη στην εκπλήρωση της υπόσχεσής της. Να παρακολουθήσουμε το σχετικό βίντεο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς, καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή Παναγία, καλό 15 στο βοήθειά μου. Στην κάμερα του Star Βορείου Ελλάδος, ο πατήρ Γεράσιμος μαζί μας και η παγκόσμια πρωταθλήτρια η Βούλα η Παπαχρήστου. Δύο λόγια, πάτερ, για την ιδιαίτερη τιμή σήμερα να έρθει στην πόλη μας η κυρία Παπαχρήστου με το χρυσό μετάλλιο από το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου το 2018. Πείτε μας δύο λόγια. Παραμονή της Παναγίας σήμερα στον Ναό του Συμβουλίου Προγράμματος Αγίου Χρυσοστόμου, είχαμε την ιδιαίτερη χαρά να υποδεχθούμε την πρωταθλήτρια τριπλού του Στίβου της Ελλάδος, την παγκόσμια πρωταθλήτρια κυρία Βούλα Παπαχρήστου, η οποία το 2018 το χρυσό μετάλλιο που κατέλαβε με την βοήθεια της Παναγίας το είχε υποσχεθεί να φέρει να το αφιερώσει στην Αγία Μορφή της Θεοτόκου που ιδιαίτερως αυτό το διάστημα όλοι πανηγυρικά εορτάζονται. Το εικόνισμα στο οποίο βρισκόμαστε μπροστά της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας, αδερφές αντίγραφο της αυθεντικής εικόνος της Αγίας από τον τάφο της στη Γεθσημανή των Ιεροσολύμων, βρίσκεται ως εφέστιος εικόνα ενός του ναού μας προς ευλογία και επιστήριξη όλων ημών και η κυρία Παπαχρήστου με ξαφνική χθεσινή της απόφαση προτίμησε μέσα στη νύχτα με την οικογένειά της να ξεκινήσει και σήμερα το πρωί να εκκλησιαστεί εδώ στην εκκλησία μας και στο τέλος να καταθέσει αφού προσκυνήσει στην Παναγία αυτό το μετάλλιο το χρυσό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου του Βερολίνου του 2018 ως ευλογία για αυτό που στην ίδια χάρισε η Παναγία αλλά και σε ολόκληρη την οικογένειά της. Ήταν η κορονίδα των προσπαθειών της. Αυτό το μετάλλιο τη συγχαίρουμε, την ευχαριστούμε και ευχόμαστε ο Θεός να την έχει πάντοτε άξια πρωταθλήτρια και στη ζωή και στην οικογένειά της. Μπράβο, κύριε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου τιμή να αφήνω εδώ το μετάλλιο αυτό στον Ιερό Ναό του Αγίου Χρυσοστόμου της Δράμας. Μετά και από την προσωπική επαφή που έχουμε με τον Πάτερ Γεράσιμο και με όλη μας την οικογένεια που γνωριζόμαστε προσωπικά, είχα πει πως θέλω να αφήσω αυτό το μετάλλιο στον Ιερό Ναό εδώ του Πάτερ στην Παναγία που έχουμε και τη μεγάλη της μέρα αύριο. Είναι για μένα συγκίνηση, βαθιά συγκίνηση, γιατί πίστεψα και με πίστη και με όλη την ευλογία κατάφερα να κάνω το όνειρο πραγματικότητα. Και να πούμε, κυρία Παπαχρήστου, ότι ξεκινήσατε από Αθήνα χθες το βράδυ. Ναι, ναι. Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, ξεχάσατε το μετάλλιο, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να το αφήσετε έτσι. Λησμόνησα να πάρω το μετάλλιο μαζί μου και το είχα στο μυαλό μου συνέχεια και αποφάσισα να φύγω ξαφνικά γιατί δεν θα βρω ποτέ την τέλεια στιγμή. Οπότε είπα ότι η τέλεια στιγμή είναι τώρα και τους ξεσήκωσα όλους και φύγαμε τη νύχτα για να βρεθούμε σήμερα εδώ το πρωί παρέα με τον Πάτερ και όλους τους πιστούς να προσκυνήσουμε και να αφήσουμε το μεταλλείο μου. Να υποσχεθούμε, ευχαριστούμε στην κυρία Παπαχρήστου ότι ως αντίδωρο της γενναίας της προσφοράς στην Παναγιά μας ότι προτιθέμεθα να την παντρέψουμε με τον αγωνιαστικό της και φίλο μας, κύριο Λάζαρο Χαριτονίδη. Ο οποίος, να πούμε κιόλας, ότι ήταν πρώην ποδοσφαιριστής της Δόξας Δράμας και έχει περάσει από τη Δράμα και τρέφει ιδιαίτερη αγάπη. Θέλω να κάνω και ένα κάλεσμα σε όλες τις οικογένειες να παρευρίσκονται στον Ιερό Ναό του Αγίου Χρυσοστόμου και να επισημάνουμε και για τις κοινωνικές δράσεις που γίνονται από την Εκκλησία για τα παιδιά, με τον κύριο Βασίλη
και το ποδόσφαιρο που κάνουν και το πινκ-πονγκ και διάφορες άλλες δράσεις που κάνουν εδώ η Εκκλησία και ο Πάτερ για τα παιδιά.